Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή χρονιά με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και ανοίγει τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που θα επιτρέπει τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμά τους στην τεκνοθεσία. Ο Πρωθυπουργός επιδιώκει με τον τρόπο αυτό να μετριάσει τις σοβαρές εσωκομματικές αντιδράσεις που εκδηλώνονται για το θέμα. Τη δική του πρόταση κατέθεσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεθαύριο ανοίγει τα χαρτιά του ο Πρωθυπουργός σχετικά με τους κύριους άξονες του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην τεκνοθεσία. Η συζήτηση να είναι ουσιαστική, χωρίς κραυγές, χωρίς λογικές μαύρο-άσπρο, με επεξήγηση και με επιχειρηματολογία. Με την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το Μεγάρο Μαξίμου επιχειρεί να αποδραματοποιήσει μια πρωτοβουλία που είναι σαφές ότι εγείρει σοβαρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, θα προβλέπεται ο πολιτικός γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμά του στην τεκνοθεσία, με κύριο στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αυτών των ζευγαριών που ήδη υπάρχουν και σήμερα δεν αναγνωρίζονται. Στον αντίποδα, δεν θα αναγνωρίζεται ως δικαίωμα ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή λόγου χάρη μέσω παρένθετης μητέρας στα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, πρακτική τους ή άλλως σπάνια και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Μέγαρο Μαξίμου θέλει το επόμενο 15ήμερο να μετρήσει αντιδράσεις και με τα έως τώρα δεδομένα να φέρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είτε στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη Ιανουαρίου, είτε σε αυτό στα τέλη Φεβρουαρίου. Είστε μέσα στους πολλούς που δεν θα ψηφίσουν από αυτό. Εγώ λέω ότι το σύμφωνο συμβίωσης καλύπτει πολλές περιπτώσεις. Αν με ρωτάτε αυστηρώς για την τεκνοθεσία, διαφωνώ. Και μπορεί ο κανόνας της ψήφου κατά συνείδηση να εφαρμοστεί για τους κυβερνητικούς βουλευτές. Τα δεδομένα όμως για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου προϊονίζονται διαφορετικά, καθώς τυχόν κατά ψήφιση θα συνεπάγεται πιθανότατα αποπομπή από το κυβερνητικό σχήμα. Τα έχω πει εγώ 100 φορές τις απόψεις μου. Έχει σε αυτά που έχετε πει. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη καταθέσει πρόταση νόμου για το θέμα. Μετά τη ρητή εντολή του Στέφανου Κασελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σήμερα ξανά την πρόταση νόμου που είχε καταθέσει το 2022 με τον Αλέξη Τσίπρα για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Σε αυτή έχουν πλέον ενσωματωθεί νέες ευρωπαϊκές αποφάσεις και οδηγίες και προβλέπεται ξεκάθαρα ο γάμος και η δυνατότητα απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτόν, όπως για τα ετερόφυλα ζευγάρια, δηλαδή τεκνοθεσία και ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Είναι φανερό πως πρόκειται για έναν ακόμη μοχλό πίεσης προς την κυβέρνηση, εν αναμονή των ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό. Το θέμα της ισότητας των Ελλήνων πολιτών είναι αναφέρετο και πάνω σε αυτή τη λογική, ως προοδευτική δύναμη, στηρίζουμε τέτοιες κινήσεις. Το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με την κυοφορούμενη κυβερνητική πρωτοβουλία, κατηγορία μας τον Πρωθυπουργό για μικροπολιτική διαχείριση. Εδώ υπάρχει ένας πρωθυπουργός, ο οποίος εμφανίζεται δίθεν μεταρρυθμιστής, αλλά που βλέπει δυσκολία, μεταθέτει το χρόνο προς τα πίσω. ΚΚΕ και Ελληνική Λύση εκφράζουν την αντίθεσή τους. Έχουμε εκφράσει τους προβληματισμούς μας σε σχέση με τη διεθνή πείρα που υπάρχει, η οποία διεθνή πείρα, όπως και η πρόσφατη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, λέει ότι διαγράφεται κάθε αναφορά στο μητρό τα πατρότητα, αντικαθίσταται από το γονέας 1, γονέας 2. Η ελληνική λύση λέει όχι στην αναγνώριση του γάμου ομοφυλοφίλων. Η ελληνική λύση λέει όχι στην υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλους. Είναι αδιανόητη η αντικατάσταση της μητέρας και του πατέρα από γονέα 1 και γονέα 2. Είναι αδιανόητο να στερήσεις από ένα παιδί τη λέξη μητέρα. Στην κυβέρνηση επιδιώκουν την εκτός απρόπτου ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου εντός του πρώτου τριμήνου του έτους. Πάμε τώρα στη Βουλή και στην Όλγα Παναγιωτίδου που έχει πληροφορίες για την κατάθεση της πρότασης νόμου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλγα. Νωρίς το απόγευμα κατατέθηκε, Νίκο, η πρόταση και βουλευτές εδώ στα Πηγαδάκια έκαναν λόγο για μια κίνηση εξόδου από την εσωστρέφεια που έχει προκαλέσει εντός του ΣΥΡΙΖΑ μια σειρά από κινήσεις του Στέφανου Κασελάκη, αναφέρονται στο δάνειο προς το κόμμα, στην τρίμερη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πέτσης, αλλά και τη συνέντευξη Καπνισάκη. Με δεδομένη τη βούληση της κυβέρνησης να φέρει το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή, η συζήτηση της πρότασης νόμου του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να θεωρείται κοινοβουλευτικά αμφίβολη. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, υποδηλώνει το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της ισότητας στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν αναμένεται λοιπόν εκτός απρόπτου να εισαχθεί προς συζήτηση ούτε στις επιτροπές ούτε φυσικά στην Ολομέλεια. Και Νίκο, πριν κλείσουμε να σας πω ότι ανάλογη πρωτοβουλία έχει προαναγγείλει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αύριο αναμένεται η κατάθεση της πρότασης νόμου της αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Νίκο. Να ευχαριστήσουμε την Όλγα Παναγιωτίδου. Την απόφαση του Πρωθυπουργού να ανοίξει τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και για τη δυνατότητα τεκνοθεσίας χαιρετίζει η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Στο ρεπορτάζ της Κέλλης Χινοπόρου θα δούμε τι ισχύει στη χώρα τόσο για την υιοθεσία όσο και για την παρένθετη μητρότητα.
έρχεται επιτέλους ο πολιτικός γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι πολλά βήματα μπροστά από αυτό που ήμασταν. Θα λύσει τις ζωές πολλών ανθρώπων και πολλών παιδιών. Ο αλλεργιολόγος Σταύρος Γαβριλιάδης δηλώνει την ικανοποίησή του που μετά από πολλά χρόνια διεκδικήσεων η χώρα μας, όπως φαίνεται, αναμένεται να προχωρήσει στο θέμα του πολιτικού γάμου και της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών. Έχουμε τρία παιδιά. Τα δύο παιδιά είναι του συντρόφου μου βιολογικά και το ένα είναι δικό μου. Δεν έχουμε η μισή με τους άλλους καμία ένωμη σχέση. Δηλαδή, είμαστε δύο οικογένειες στο ίδιο σπίτι, ξένες. Αυτό το πράγμα θα αρθεί, γιατί θα μπορεί ο ένας σύντροφος να υιοθετεί τα παιδιά του άλλου μέσα στο γάμο και έτσι τα παιδιά μας θα έχουν ίσα προνόμια. Υπάρχουν παιδιά που θα βγουν στο φως, γιατί αυτές οι οικογένειες υπάρχουν. Δεν ρωτάμε αν θα δημιουργηθούν. Είμαστε εδώ με παιδιά, με εγγόνια, με σκυλιά, με γατιά, είμαστε εδώ. Τι λέει ο νόμος στη χώρα μας σήμερα όμως για την τεκνοθεσία και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με παρένθετη κυοφόρο? Τεκνοθεσία επιτρέπεται μόνο από ζευγάρια που έχουν τελέσει μεταξύ τους γάμο, θρησκευτικό ή πολιτικό, καθώς και από μεμονωμένα άτομα, χωρίς φυσικά να υπάρχει προσδιορισμός φύλου ή σεξουαλικής προτίμησης. Προσέξτε όμως, τεκνοθεσία δεν επιτρέπεται από ζευγάρια που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Τα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, μεταξύ αυτών και τα ομόφυλα ζευγάρια με σύμφωνο, επιτρέπεται μόνο να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Σήμερα ο νόμος επιτρέπει την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με παρένθετη μητέρα μόνο σε ετερόφυλα ζευγάρια, σε γάμο και σε μεμονωμένες γυναίκες και απαγορεύει σε μεμονωμένους άντρες. Αυτό στην ουσία είναι μια διάκριση λόγω φύλου, την οποία θα έχουν μόνο τα ομόφυλα ζευγάρια των ανδρών. Γιατί οι γυναίκες μπορούν να κάνουν παιδί. Είναι παράλογο από τη στιγμή που δεχόμαστε ότι μια γυναίκα ή ένας άνδρας μπορούν να είναι μονογονείς, γιατί να μην μπορούν μετά αυτοί μαζί με τον ή τη σύντροφό του να γίνουν και γονείς παρότι είναι δύο του ίδιου φύλου. Δηλαδή, γιατί ένας άνδρας μπορεί να είναι επαρκής ως γονέας και δεν είναι επαρκής ως γονείς δύο άνδρες μαζί. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα χαιρετίζει την απόφαση να μπει σε διαβούλευση τόσο ο πολιτικός γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, όσο και η δυνατότητα τεκνοθεσίας. Όμως βάζουν ένα αστερίσκο στο θέμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με παρένθετη μητέρα. Δίπλα μου είναι η Κάτια Μακρύ, που έχει πληροφορίες για τις κυβερνητικές κινήσεις στο θέμα του γάμου και της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών. Κάτια. Είναι έτοιμη η κυβερνητική πρόταση, Νίκο. Δηλαδή, όσο θα ακούσουμε να λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη, που θα την παρουσιάσει κιόλας, είναι ήδη αποτυπωμένα στο χαρτί. Το οποίο σημαίνει ότι θα γίνουν και πάρα πολύ γρήγορα νόμος του κράτους, εάν περάσουν βεβαίως από τη Βουλή. Δηλαδή, μη κρατικά πανεπιστήμια, αμέσως μετά οι νέοι ποινικοί κώδικες και μέχρι τις αρχές Μαρτίου αυτό το νομοσχέδιο θα επιχειρηθεί να ψηφιστεί. Βεβαίως, υπάρχουν δύο μήνες μέχρι τότε που θα προσπαθήσει ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του να πείσουν τους πάρα πολλούς βουλευτές και υπουργούς που αυτή τη στιγμή διαφωνούν. Τώρα το μεγάλο θέμα είναι τι θα κάνει με τους υπουργούς που διαφωνούν. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Έχει κάνει ήδη μια πολύ μεγάλη υποχώρηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν υπάρχει μέσα η τεκνοθεσία, η τεκνοποίηση του ομόφυλου ζευγαριού μέσω παρένθετης μητέρας. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν πολύ ευαίσθητο. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, και ο κύριος Κασελάκης ότι πρέπει να γίνει. Αυτό απεσύρθη με στόχο να πιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Βεβαίως, σου λέω ότι τα Χριστούγεννα δέχτηκαν πολύ μεγάλες πιέσεις, υπουργοί και βουλευτές. Κυρίως από τους τοπικούς Μητροπολίτες, όλοι τους επισκέφθηκαν στα γραφεία τους, προειδοποιώντας τους ότι καλό είναι να μην ψηφίσουν. Άρα τώρα θα γίνει μία μάχη πιέσεων και από το Μαξίμου και φυσικά από πολλούς εκπροσώπους της Εκκλησίας. Τώρα, εκτιμούν ότι θα πείσουν πολλούς με τα επιχειρήματα και με τη συζήτηση. Ένας που δεν θα πιστεί είναι ο κύριος Βορύδης. Τον άκουγα και το πρωί να μιλάει σε εσένα στο ραδιόφωνο. Λένε ότι με τον κύριο Βορύδη τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, οπότε επειδή δεν υπάρχει πιθανότητα υπουργός να διαφωνήσει με νομοσχέδιο και να παραμείνει, προφανώς θα αναγκαστεί να αποχωρήσει και ο κύριος Βορύδης και όποιος άλλος υπουργός είναι. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί ανοίγει αυτή τη συζήτηση τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν και εμείς αυτή την αίσθηση είχαμε, ότι το θέμα αυτό πήγαινε για μετά τις ευρωεκλογές. Γιατί το συζητάμε ήδη δύο μήνες. Αν θέλαμε κι άλλους έξι μέχρι τις ευρωεκλογές, οκτώ μήνες θα σερνόταν και θα λειτουργούσε απολύτως διαλυτικά. Ο ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει τώρα, να απορροφηθούν και όποιοι κραδασμοί είναι μέχρι να φτάσουμε στις ευρωεκλογές. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, Νίκο, το οποίο δεν μπορεί να περιμένει. Είναι τα δικαιώματα των παιδιών, είναι τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών. Έχει λυθεί σε 17 χώρες, προσέξτε. Και είναι άλλοι Προτεστάντες, άλλοι είναι Καθολικοί, άλλοι είναι Χριστιανοί. Κανείς δεν το αντιμετώπισε νομικά ή θεολογικά. Το αντιμετώπισαν στην πραγματική του βάση, σαν θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Να ευχαριστήσω την Κάτια Μακρύ.